Ο Δήμος Λεμεών δεν καταθέτει πλέον εικονικούς προϋπολογισμούς, αλλά πραγματικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό τα νούμερα και όλα το δείχνουν και αναδείχθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η σταθεροποίηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου ανοίγει πλέον και το διάλογο για μια ανακοστολόγηση και αξιολόγηση τελών και υπηρεσιών του Δήμου, που θα τα πούμε στη συνέχεια. Πώς έφτασε ο Δήμος σε αυτό το σημείο? Έφτασε γιατί τα τρία τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε με συνέπεια ένα πρόγραμμα ανάταξης των οικονομικών του Δήμου. Και αυτό πώς γίνεται? Έγινε με την μείωση των δαπανών, οι οποίες είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων περίπου, και της πραξιμότητας που έχει ο Δήμος πλέον, γιατί έχει βεβαιώσει όλες τις ληξιπρόδεσμες οφειλές από το 2011 που λίμναζαν εδώ στο Δήμο. Και το δεν πληρώνω και οι πολιτικές συναλλαγές που έστειλαν τον λογαριασμό να τα πληρώσουν οι δημότες, αυτό έχει τελειώσει σε εμάς. Οπότε υπάρχει ένα πολύ καλό νοικοκύρημα στο Δήμο. Κάθε χρόνο βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε. Η αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων, το οποίο παραλάβαμε στα 12 εκατομμύρια και είμαστε στα 19 εκατομμύρια, πρέπει εκεί να πούμε ότι έχουμε και άλλα 7 εκατομμύρια τα οποία πληρώσαμε υποχρεώσεις που βρήκαμε από το παρελθόν. Ξέρετε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, στο Δήμο μας πλέον οι υπηρεσίες λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πλέον υγιής και να υπάρχουν τα στοιχεία αυτά να είναι μετρήσιμα και οι αριθμοί να μην αμφισβητούνται, όπως δεν αμφισβητήθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αν ακούσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις δεν ψηφίσαν πολιτικά, αλλά είπαν ότι όντως αυτή τη φορά ο προϋπολογισμός είναι αληθινός και δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει κανείς τα νούμερα. Εγώ βέβαια ευχαρίστησα και τους αρχηγούς των παρατάξεων, οι οποίοι στην Οικονομική Επιτροπή έρχονται και βοηθούν με τον τρόπο τους. Όλα τα στοιχεία του Δήμου, τα οικονομικά, όποιος θέλει έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή, ελέγχεται ο Δήμος και παραδίδονται όλα. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο.